Κυρία Αδαμοπούλου, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα στην Ολομέλεια σχετικά με την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών συνάντησε αρκετές αντιδράσεις, η αλήθεια είναι, τόσο στη διαβούλευση όσο και στην ακρόαση των φορέων. Η μεγάλη συζήτηση βεβαίως και ο μεγάλος δώρος έγινε για την αξιολόγηση, της οποίας την έννοια, την αναγκαιότητα, κανείς δεν αμφισβητεί. Αυτό με το οποίο διαφωνήσαμε από την αρχή είναι η μεθοδολογία, ο τρόπος με τον οποίο επιχειρήθηκε από το Υπουργείο να δομηθεί, να οργανωθεί αυτή η αξιολόγηση, διότι προέβλεπε το σύστημα των πολλαπλών ερωτήσεων του Multiple Choice, το οποίο, όπως είπα και στην Επιτροπή, σε νομικά ζητήματα δεν έχει καμία αξία, διότι τα νομικά ζητήματα επιδέχονται πολλών ερμηνεών, πολλών απαντήσεων, αντικρουόμενων πολλές φορές. Δεν είναι δηλαδή σαν να δίνουμε τα σήματα για να πάρουμε το δίπλωμα οδήγησης. Ούτε επιπλέον τα νομικά ζητήματα επιδέχονται μία επιγραμματική απάντηση. Δημιουργήθηκε βεβαίως, προκλήθηκε σφοδρή αντίδραση και σε σχέση με την ενσωμάτωση του πιστοποιητικού επιτυχούς ευδόκιμης παρακολούθησης στον υπηρεσιακό φάκελο. Πολύ ορθά βεβαίως, κύριε Υπουργέ, αντικαταστήσατε αυτή τη διάταξη, φέρατε νομοτεχνική βελτίωση σε σχέση με το έντυπο αξιολόγησης. Όμως, η αλήθεια είναι ότι τόσο αυτές οι αντιδράσεις, όσο και το γεγονός ότι ήρθαν οι Ευρωπαίοι δικαστές και κατακεράβνωσαν και το Υπουργείο με μια πολύ σκληρή κριτική, όλο αυτό θα μπορούσε να αποφευθεί. Θα μπορούσε να αποφευθεί αν το Υπουργείο είχε αφουγκραστεί νωρίτερα αυτά τα οποία είχαν ανακοινώσει, είχαν καταγγείλει οι διάφορες ενώσεις. Και δεν θα φτάναμε στο σημείο να έχουμε υποστεί μια τέτοια κατσάδα, η οποία, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι προκαλεί και μια διεθνή κατακραυγή. Και το λέω αυτό γιατί. Ίσως εδώ θα πρέπει εσείς να τραβήξετε τα αυτιά στους φορείς εκείνους με τους οποίους συνομίλησε αυτός ο φορέας, οι αξιολογητές του Justice Scoreboard. Και θέτω ως ερώτημα, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συνομίλησαν με αυτούς, που δεν ήρθαν ως αλεξιπτωτιστές, προηγήθηκαν κάποιες συζητήσεις, προηγήθηκε μία ενημέρωση σε σχέση με το πόσες ημερίδες, πόσα συνέδρια, πόσες στρογγυλές τράπεζες και κάθε πότε οργανώνονται εδώ στην Ελλάδα. Το ερώτημα είναι, οι υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι συνομίλησαν με αυτό το φορέα, με αυτούς τους αξιολογητές, προσκόμισαν σε αυτούς μία λίστα από τα αμέτρητα πραγματικά σεμινάρια, από τις ημερίδες, από τις στρογγυλές τράπεζες που γίνονται κάθε τρεις και λίγο από πολύ αξιόπιστους φορείς και τα οποία παρακολουθούν τακτικά οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Και το λέω γιατί είναι πραγματικά κρίμα. Είναι κρίμα και για το Υπουργείο, είναι κρίμα για την Ελλάδα να βγαίνει μία εικόνα η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα διότι, όπως είπα, κάθε λίγο και λιγάκι διεξάγονται, πραγματοποιούνται τέτοια επιμορφωτικά σεμινάρια, τέτοια σεμινάρια κατάρτισης. Ήδη μετά την ψήφιση των τροποποιήσεων του ποινικού κώδικα και της ποινικής δικονομίας, διεξήχθη μετά από 5 μέρες ένα σχετικό σεμινάριο στο εφετείο, το οποίο παρακολούθησαν πολλοί δικαστές και εισαγγελείς. Έχουμε τα νομικά περιοδικά, έχουμε τις ίδιες τις νομικές σχολές να διοργανώνουν τέτοιες ημερίδες με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά παρακολούθησης. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης τρέχει πολύ συχνά τέτοια προγράμματα, ειδικά για δικαστικούς λειτουργούς, η ίδια η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και σε σχέση με την ενημέρωση που έχει το Υπουργείο από τους αρμόδιους παράγοντες. Οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες που ενημέρωσαν τους αξιολογητές, την επόμενη φορά να έχουν μία πληρέστερη ενημέρωση, ώστε και η ενημέρωση αυτών των αξιολογητών να είναι ακριβής και να μην εκθέτει τη χώρα σε σχέση με την εικόνα ως προς τα σεμινάρια και την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών. Πολύ ορθά επίσης αποσύρατε τις ποσοστώσεις στη βαθμολόγηση των καταρτιζομένων. Ήταν μια επιλογή η οποία δεν είχε καμία λογική. Έδαινε τα χέρια των ίδιων των εκπαιδευτών. Ωστόσο,
Λυπάμαι ότι παραμένουν προβληματικά κάποια άλλα σημεία, κάποιες άλλες διατάξεις. Και με λύπη μου θα πω ότι διαπίστωσα ότι στην Επιτροπή, ενώ υπάρχουν προβληματικά σημεία, τα οποία δημιουργούν πρακτικά ζητήματα ως προς τον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, και τα ζητήματα αυτά επηρεάζουν το μέλλον πολλών ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να εισαχθούν, δεν άκουσα πολλούς συναδέλφους να ασχοληθούν με αυτά τα ζητήματα, με το πραγματικό μέλλον της σχολής. Διότι μιλάμε για αξιολογήσεις, μιλάμε για σεμινάρια κατάρτισης, αλλά τι νόημα έχουν όλες αυτές οι διαδικασίες, αν τελικά δεν επιλέγεις με τις πολιτικές επιλογές, με το νομοσχέδιο, αν δεν επιλέγετε με το νομοσχέδιο που φέρνετε, αν δεν επιλέγει η εκάστοτε κυβέρνηση με τις αποφάσεις τις αντίστοιχες, να προάγει τελικά τους πιο άξιους σπουδαστές. Εν προκειμένου λοιπόν, γιατί το λέω. Διότι είναι πραγματικά κρίμα, αναφερόμενοι στο ηλικιακό όριο των 40 ετών από τα 45, στο οποίο κατεβαίνει το μάξιμουμ ηλικιακό όριο εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, είναι πραγματικά κρίμα να στερούμε από το δικαστικό σώμα πολύ άξιους νομικούς, νομικούς ηλικίας 42 και 40 και 45 και 50 ετών, οι οποίοι έχουν δικαστηριακή εμπειρία, οι οποίοι έχουν αναλάβει πλήθος υποθέσεων, δεν έχουν απλά τη θεωρητική κατάρτιση στην οποία τις περισσότερες φορές περιορίζεται ένας απόφυτος νομικής μικρότερης ηλικίας, τα 28 έτη για παράδειγμα που είναι το κατώτατο όριο. Εντάξει, σε αυτή την ηλικία, εκτός αν τελείωσε κανονικά στα 4 χρόνια, τελείωσε και το μεταπτυχιακό του πολύ γρήγορα, πάντως στα 28 χρόνια συνήθως να έχει τελειώσει ένα μεταπτυχιακό και να έχει πάρει και την άδεια. Δεν έχει την εμπειρία που χρειάζεται για να μπορεί να ασχοληθεί σοβαρά, πρακτικά με μία υπόθεση και η δικαιοδοτική του κρίση να απορρέει όχι από το θεωρητικό του υπόβαθρο, αλλά από την ίδια την πρακτική της δικηγορίας. Εδώ έχουμε πολλές καταδικαστικές αποφάσεις για παραβίαση του άρθρου 5 του συντάγματος ως προς την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας ακριβώς λόγω ηλικιακών ορίων που τίθενται και λόγω δυσμενούς ακριβώς διάκρισης λόγω ηλικίας. Είναι εξόφθαλμα λοιπόν προβληματικό το ηλικιακό όριο. Και το λέω αυτό, επιμένω σε αυτό, διότι έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει τόσα λεφτά, έχουν αφιερώσει πάρα πολλές ώρες και χρόνια μελέτης και είναι κρίμα αυτή τη στιγμή να τους αποκλείεται με τη μείωση του ηλικιακού ορίου. Είναι λάθος λοιπόν το 40, είναι εξαιρετικά χαμηλό, όπως εξαιρετικά χαμηλό είναι και το όριο των 28 ετών. Δικαστής κανονικά θα έπρεπε, ο δικαστής για να ανέβει στην έδρα, θα έπρεπε το όριο να είναι από τα 35 μέχρι τα 50. Αυτό είναι το όριο όπου έχει την απαιτούμενη οριμότητα, την απαιτούμενη κοινωνική αντίληψη και ευρυμάθεια, αλλά και εμπειρία πάνω απ' όλα για να δικάσει με ευθυκρισία. Πάμε τώρα στο περίφημο 70-30. Το είπα και στην Επιτροπή, δεν ευσταθεί το επιχείρημα ότι μέσα από τις προφορικές εξετάσεις, οι οποίες διαρκούν μόλις 10 λεπτά, με την αγωνία των σπουδαστών να έχει φτάσει στο 200 ο καρδιακός παλμός, δεν αρκούν 6-7 ερωτήσεις τώρα προφορικές, οι οποίες είναι σε αμιγώς νομικά ζητήματα, για να κριθεί η προσωπικότητα του δικαστή, για όνομα του Θεού. Δηλαδή αυτό απλά δεν στέκει. Ούτε η κοινωνική του αντίληψη μπορεί να κριθεί, ούτε το ήθος του. Μας είπατε ότι το 15 ή το 20% στα προφορικά δεν θα έχει μετά την βαρύτητα που αρμόζει σε αυτές τις εξετάσεις. Εγώ λοιπόν θα θυμίσω ότι οι προφορικές εξετάσεις δεν είναι ίδιες για όλους τους υποψηφίους, όπως είναι τα γραπτά. Οι ερωτήσεις διαφοροποιούνται στα προφορικά, άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει αμεροληψία και ότι κάποιοι αδικούνται με πιο δύσκολες έως και τελείως άκυρες ερωτήσεις. Και δεύτερον, με το 70-30 είχαμε ανθρώπους που ενώ στα γραπτά βρίσκονταν σε μονοψήφιο αριθμό στην κατάταξη και τρίτη και τέταρτη και όγδοη εγώ θα πω, ξαφνικά έρχονται τα προφορικά και πέφτουν 60-70 θέσεις πιο κάτω και αποκλείονται. Και εκεί μετά αρχίζει η μουρμούρα, η εύλογη μουρμούρα,
έτσι, γιατί καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει συνήθως, ότι κάποιοι με σπρόξιμο πέτυχαν στις εξετάσεις, με γνωριμίες, με βίσμα κτλ. Θέλω να αναφερθώ, μιας και ο σκοπός αυτού του νομοσχεδίου είναι η αναμόρφωση, να το πούμε, και του πλαισίου εισαγωγής των σπουδαστών σε αυτή τη σχολή, αλλά και κατά συνέπεια η ποιότητα, να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της ίδιας της δικαιοσύνης, τα προβλήματα σε σχέση με την ανεπάρκεια και την ποιότητα της δικαιοσύνης και την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης είναι πολλά. Αυτό βέβαια δεν ξεκίνησε με την παρούσα κυβέρνηση, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, είναι μια χρόνια παθογένεια. Τα προβλήματα του κράτους δικαίου έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, διότι κανένας επενδυτής, όπως γνωρίζουμε, δεν θα έρθει όταν επικρατεί ανασφάλεια δικαίου να επενδύσει σε μια χώρα όπου δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου. Συμβάλλει βεβαίως και στη γενικότερη κοινωνική ζωή των πολιτών, όταν έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην αποτελεσματικότητα και στο κύρος της ίδιας της δικαιοσύνης. Θέλω να αναφέρω αυτολεξί τα πολύ εύστοχα σχόλια και λόγια ενός αρεοπαγίτη του κυρίου Λέανδρου Ρακιτζή, ο οποίος επισημαίνει τα εξής προβλήματα, κάνει πάρα πολύ εύστοχες προτάσεις, τις θέτω υπόψη σας κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι αξίζει να τις λάβετε υπόψη σας, γιατί θέτει προβλήματα πρακτικά, μιας και μιλάμε για αξιολόγηση, έτσι, μιας και μιλάμε γενικότερα για επιμόρφωση και κατάρτιση των δικαστών. Καταρχήν τι λέει. Σημαντικός παράγοντας καλής λειτουργίας της δικαιοσύνης είναι η ίδια η νοοτροπία των δικαστών, η οποία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στη σύγχρονη εποχή, άρα πρέπει να αλλάξει η ίδια η νοοτροπία των δικαστών εξ απαλώνων ήχων, για να μπορέσουν να ασκήσουν το λειτουργήμά τους με την ύψιστη αξιοκρατία και την ύψιστη αξιολόγηση, σε ένα σύστημα με αξιολόγηση και αξιοκρατία. Λέει κάτι πρακτικό, πολύ σπουδαίο κατά τη γνώμη μου, ότι το μεγάλο σχολείο κάποτε για την επιμόρφωση των νέων δικαστών, και θα ήθελα λίγο να με προσέξετε σε αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πρακτικό ζήτημα, το μεγάλο σχολείο για τους νέους δικαστές ήταν κάποτε οι διασκέψεις των πολυμελών δικαστικών σχηματισμών. Αυτές οι διασκέψεις διαρκούσαν ολόκληρες μέρες, υπήρχε πολύ μεγάλη ανάπτυξη των πραγματικών και των νομικών ισχυρισμών, αντιπαράθεση επιχειρηματολογίας, εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού, και έτσι λοιπόν οι νεότεροι δικαστές τι έκαναν, εθίζονταν στη δικαστική σκέψη και οι παλαιότεροι έδιναν τα φώτα τους στους νεότερους. Και έτσι λοιπόν εθίζονταν και στη σκέψη και στο ήθος και στη συμπεριφορά των δικαστών. Έτσι επιμορφώνεται ένας δικαστής. Δυστυχώς, οι συνθέσεις των πολυμελών δικαστικών σχηματισμών έχουν περιοριστεί πλέον, λάθος αυτό. Η επιμόρφωση των δικαστών γίνεται μέσα από την πρακτική της δίκης. Ωραία τα σεμινάρια, αλλά είναι θεωρητικά. Τι άλλο λέει ο αρεοπαγίτης? Ότι κανένας θεσμός δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αξιολόγηση. Με ποια διαδικασία όμως? Της επιθεώρησης. Μιλάμε για αξιολόγηση όταν έχουμε μία επιθεώρηση η οποία λαμβάνει χώρα μία φορά το χρόνο. Επιθεώρηση και επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων. Έρχεται δηλαδή μία φορά το χρόνο ο ανώτερος δικαστής και θα πρέπει να επιβλέψει και να αξιολογήσει 500 δικαστές της περιφέρειάς του. Είναι πολύ, πολύ μικρό αυτό. Είναι δηλαδή μία φορά το χρόνο, είναι λάθος ως πρόβλεψη. Δεν προλαβαίνει να συντάξει μία έκθεση αξιολόγησης για μία φορά το χρόνο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αναμορφωθεί και το σύστημα επιθεώρησης των δικαστών και βεβαίως να επιβάλλονται και πειθαρχικές κυρώσεις όταν έχουμε φαινόμενα και κακοδικίας και φαινόμενα καθυστέρησης απονομής της δικαιοσύνης, η οποία καθυστέρηση φτάνει τα όρια της αρνησιδικίας. Βεβαίως να λάβουμε υπόψη τον όγκο των υποθέσεων που έχει ένας δικαστής. Αυτό πρέπει να το λάβουμε οπωσδήποτε υπόψη, ότι έχουν μεγάλο όγκο να διεκπεραιώσουν, ότι μπορεί ενδεχομένως να μην γίνεται μία ισοκατανομή, όλα αυτά, ότι δεν υπάρχει απαιτούμενος αριθμός των δικαστών, όμως όταν αυτή η καθυστέρηση είναι ανετιολόγητη, τότε πρέπει να υπάρχουν και πειθαρχικές κυρώσεις. Λέει λοιπόν ο κύριος Ρακιτζής ότι θα ήταν πιο αντικειμενική αξιολόγηση αν το ανώτερο δικαστήριο, όταν επιλαμβάνεται απόφαση
του πρωτοβάθμιου, του κατώτερου δικαστηρίου, δεν εκδίδει απλά απόφαση, έτσι, δεν ασκεί τη δικανική του κρίση, αλλά τι άλλο κάνει, αξιολογεί και τον εισηγητή δικαστή. Την ώρα που εκδίδει απόφαση θα πρέπει να αξιολογείται και ο κατώτερος δικαστής. Αυτό βεβαίως απαιτεί συνταγματική αναθεώρηση. Άλλα προβλήματα της δικαιοσύνης, χωροταξικά, δια της κατάργησης συγκεκριμένων πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, λειτουργικά, έχουμε καθυστέρηση στην εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων, όχι μόνο ως προς τον προσδιορισμό δικασίμου, αλλά και ως προς τις αναβολές, τις αλλεπάλληλες αναβολές που δίνονται, λόγω παρέλευσης ωραρίου που είναι 9 με 3, και μεταφέρονται, αναβάλλονται συνεχώς υποθέσεις, οπότε αυτό, κατά συνέπεια, παρεμποδίζει και την αμεσότητα που πρέπει να υπάρχει στην εκδίκαση της υπόθεσης. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να μελετηθούν εκ μέρους του Υπουργείου. Η μηχανογράφηση των υπηρεσιών επίσης υστερεί τραγικά. Και βεβαίως οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι πολύ λιγότερο από τους ίδιους τους δικαστές. Τελειώνω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, με ένα ένδικο βοήθημα που υποτίθεται ότι παρέχεται στους πολίτες ως ένδικο βοήθημα προστασίας από φαινόμενα κακοδικίας. Και μιλάω για την αγωγή κακοδικίας, η οποία προβλέπεται και στο Σύνταγμα, στο άρθρο 99, προβλέπεται και στο νόμο 693 του 77. Δυστυχώς πρόκειται για μία διάταξη η οποία έχει καταστεί ανενεργή ουσιαστικά, διότι στη συντριπτική πλειονότητά τους αυτές οι αγωγές απορρίπτονται. Είναι αγωγές δηλαδή πολιτών κατά δικαστικών λειτουργών. Αφενός λοιπόν αυτές οι περιπτώσεις, οι οποίες δικάζονται έτσι κι αλλιώς από δικαστές, από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, αφενός στη συντριπτική πλειονότητά τους απορρίπτονται, αφετέρου έχει θέσει ο νόμος μία ασφικτική προθεσμία 6 μηνών, όπου δεν προλαβαίνει ο ενάγων να μαζέψει το αποδεικτικό υλικό, να βρει τα λεφτά 6 μήνες από τη δημοσίευση της αμετάκλητης απόφασης, να μαζέψει το αποδεικτικό υλικό, να βρει δικηγόρο, να μαζέψει τα λεφτά για να πληρώσει δικηγόρο, όταν η αντίστοιχη προθεσμία για το δικαστικό λειτουργό σύμφωνα με το 937 του αστικού κώδικα είναι 9 φορές μεγαλύτερη. 5 χρόνια. Είναι μια διάταξη η οποία χρήζει τροποποίησης, θέλει βέβαια πολύ μελέτη και ως προς τη σύνθεση και ως προς το ποιοι μπορεί να δικάζουν τέτοιες αγωγές. Πάντως, πολύ φοβάμαι και τελειώνω ότι επειδή μιλάμε για αξιολόγηση, επιμόρφωση κτλ., ότι όλη αυτή η συζήτηση καταλήγει θεωρητική όταν υπάρχουν διατάξεις άκρως προβληματικές και όταν δεν υπάρχουν μηχανισμοί ουσιαστικοί για να προστατεύσουν τους πολίτες από τα φαινόμενα κακοδικίας, από τα φαινόμενα αρνησιδικίας, από τα φαινόμενα καθυστέρησης απονομής της δικαιοσύνης. Σας καλώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να εξετάσετε σοβαρά αυτά τα οποία έθεσα υπόψη σας, αυτά τα οποία έθεσα ουσιαστικά δια των προτάσεων που κάνουν οι ίδιοι οι δικαστές. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση με τους ίδιους τους δικαστικούς λειτουργούς, με τους δικηγόρους, προκειμένου να μελετηθούν τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη. Έτσι θεωρώ ότι θα αναμορφώσουμε πραγματικά τη δικαιοσύνη μας και θα εξασφαλίσουμε ένα πραγματικό κράτος δικαίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Αδαμοπούλου. Το λόγο...